Λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Ανδρέα. Καλησπέρα, Νούφριε. Ακριβώς βρισκόμαστε έξω από το ξενοδοχείο Χίλτον, όπου αυτή τη στιγμή στο βήμα για την παρουσίαση του βιβλίου του βρίσκεται ο ίδιος ο Γιαννάκης Ομήρου. Το βιβλίο του καταγραφεί, που είναι μια αυτοβιογραφία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, Νούφριε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, προσερχόμενος εδώ στο ξενοδοχείο Χίλτον, ερωτήθηκε για την αξιοποίηση των κοιτασμάτων του φυσικού αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο και σημείωσε ότι δεν είναι τυχαίο το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει τον αγωγό EastMed, ούτε ώστε να διαφανεί κατά πόσο είναι βιώσιμος να αποτελέσει μια αξιοπίστη εναλλακτική λύση και όσον αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ειδικότερα τώρα που, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, υπάρχει ανάγκη για απεξαρτητοποίηση από το φυσικό αέριο της Ρωσίας. Ναι. Από εκεί πέρα, να σημειώσω ότι συνεργαζόμαστε με όλες τις χώρες του κόλπου, ούτως ώστε και για την γεωστρατηγική μας θέση να δείξουμε πόσο σημαντική είναι η γεωστρατηγική θέση Κύπρου, αλλά και για την προμήθεια φυσικού αερίου. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι, ο Νούφριε, για τους Ρώσους ολιγάρχες, ναι, χωρίς να αναφέρει, αποφεύγοντας να αναφέρει αριθμό των Ρώσων ολιγαρχών, τονίσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είναι αναγκασμένη να ακολουθήσει το ενωσιακό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Μετά και τις κινήσεις της κυβέρνησης, της ρωσικής κυβέρνησης, όπου υπάρχει μια παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με αφορμή την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σημειώνοντας ωστόσο, Νούφριε, και πρέπει να το αναφέρουμε, ότι δεν έχουμε κάτι με το ρωσικό λαό, αλλά με την ρωσική κυβέρνηση. Mm-hmm. Τέλος, Νούφριε, έτσι και λίγο χαριτολογώντας, κλείνοντας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, απαντώντας σε ερώτηση αν θα δούμε και τη δική του αυτοβιογραφία κάποια μέρα, τόνισε ότι την έχουμε καταγράψει εμείς οι δημοσιογράφοι. Μάλιστα, την καταγράφουμε μάλλον ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Καλό.